Και πάμε στην πρώτη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε μία Caesar σαλάτα με κοτόπουλο πανέ. Μία συνταγή που δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Θα κλέψουμε και λίγες θερμίδες για να την κάνουμε ελάχιστα πιο light. Θα σας δείξω πώς. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας και να το φτιάξουμε. Για τη σαλάτα Caesar με κοτόπουλο πανέ θα χρειαστούμε για το dressing 10 αντζούγες, 1 τρίτο από μια σκελίδα σκόρδο, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ξύσμα από ένα λεμόνι, 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού, 100 γραμμάρια μαγιονέζα, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό και 50 γραμμάρια παρμεζάνα. Για το κοτόπουλο, 1 αυγό, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 60 γραμμάρια πάνκο, 400 γραμμάρια φιλέτο στήθος κοτόπουλου, 300 ml σπορέλαιο για το τηγάνισμα, αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση, 200 γραμμάρια iceberg, 150 γραμμάρια κρουτών και 30 γραμμάρια παρμεζάνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ετοιμάσουμε σε μία σαλάτα Caesar είναι τι? Το dressing. Έχω στο site μου πώς φτιάχνουμε Caesar σαλάτα. Έχουμε το παραδοσιακό dressing. Είναι 100% παραδοσιακό και φτιάχνεται με αντζούγες. Σήμερα θα κάνουμε μια άλλη εκδοχή ενός Caesar dressing. Λίγο πιο light, δηλαδή αντί για μαγιονέζα, θα θυσιάσουμε κάποια ποσότητα από μαγιονέζα και θα βάλουμε σε γιαούρτι. Θα αποφασίσουμε μαζί πόσο θα είναι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε πάμε να φτιάξουμε το Caesar dressing. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε ένα μιξεράκι ή ακόμα και γουδί. Μπορείτε να το κάνετε με γουδί. Και ένα απαραίτητο συστατικό για να φτιάξουμε Caesar dressing είναι οι αντζούγες. Εντάξει, οι αντζούγες σε περίπτωση που δεν τις έχετε γευτεί ποτέ για να φτιάξετε Caesar σαλάτα, αυτές είναι που δίνουν τη χαρακτηριστική γεύση. Ξέρω, ακούγεται παράλογο, λέτε μα δεν το ήξερα τόσα χρόνια τρώω Caesar σαλάτα και έχει αντζούγες. Κανονικά έχει αντζούγες το Caesar dressing. Τώρα με αυτό που έχετε φάει δεν έχει αντζούγες, έχει κάποιο άλλο πρόσθετο μέσα για να έχει τη γεύση αυτή. Μπορεί να είναι αποξεραμένη αντζούγια ή μπορεί να είναι αρωματικά που στο τέλος της ημέρας να βγάζουν γεύση αντζούγιας. Ένα καλό υποκατάστατο σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε αντζούγια είναι ποιο? Η σόγια σος. Βάζουμε 2-3 κουταλιές της σούπας σόγια σος και έρχεται κοντά. Δεν είναι το ίδιο, αλλά έρχεται κοντά. Τώρα, άμα δεν σας αρέσουν οι αντζούγες και είναι αποτρεπτικό για εσάς, μην τις βάλετε. Μπορούμε να κάνουμε ένα Caesar dressing χωρίς αντζούγες, δηλαδή να βάλουμε την παρμεζάνα, να βάλουμε το σκόρδο, να βάλουμε το λεμόνι και να γίνει μια χαρά. Απλά δεν θα έχει γεύση αντζούγες. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, βάζω εδώ πέρα τις αντζούγες μου, θα προσθέσω σκόρδο. Με το σκόρδο θα πάμε λίγο. Καταλαβαίνετε. Λίγο light. Έχω εδώ πέρα έτσι μια σκελίδα, μεγαλούτσικη ήτανε. Θα βάλω το 1 τρίτο μέσα. Δεν θέλω να γίνει πάρα πολύ σκορδάτη. Θέλω να έχει γεύση σκόρδο το dressing μου, αλλά όχι τόσο πολύ. Πάντα έχει σκόρδο μέσα το dressing αυτό. Και θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο. Τώρα, οι αντζούγες μας, τι χαρακτηριστικό έχουν, φίλε Μπελέση? Τι έχουνε? Είναι αλμυρές, που σημαίνει ότι στο dressing μας δεν θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι, γιατί θα βάλουμε και την παρμεζάνα, θα βάλουμε και την αντζούγια. Οπότε δεν θα βάλουμε καθόλου αλάτι. Άμα δεν βάλεις αντζούγες, θα πρέπει να δοκιμάσεις στο τέλος μήπως χρειάζεται αλάτι συνταγή, εντάξει. Οπότε, ξύσμα από λεμόνι, χυμό από λεμόνι, λίγο, εδώ. Θέλω περίπου έτσι 2 κουταλιές της σούπας, 1 με 2, όχι παραπάνω. Εδώ είμαστε. Και ουσιαστικά το μόνο που θέλω είναι να χτυπήσω καλά τις αντζούγες μου μαζί με το σκόρδο και το λάδι. Όπως είδατε, έβαλα ελάχιστο λάδι, ίσα να μπορέσει να χτυπήσει το μίξερ. Κλείνω και χτυπάω. Τέλεια! Εδώ είμαστε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, οπότε, αυτή η φανταστική πάστα που βλέπετε εδώ πέρα δεν πρέπει να λερωθώ, γιατί αυτή η μπλούζα λερώνει πάρα πολύ και άμα λερωθώ στην πρώτη συνταγή θα πάω μέχρι το τρίτο επεισόδιο έτσι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτή η πάστα που βλέπετε εδώ μέσα είναι η χαρακτηριστική πάστα που έχει το Caesar dressing και που δίνει όλη τη γεύση στο dressing από τη Caesar σαλάτα. Τώρα, θα καθαρίσω λίγο εδώ. Τέλεια. Και πάμε να ετοιμάσουμε το Caesar dressing. Θα χρειαστώ ένα μπολάκι. Εδώ είμαστε. Και στη συνταγή έχω 2,50 μαγιονέζα. Έχω εδώ πέρα 2,50 γιαούρτι. Εντάξει. Η συνταγή φτιάχνεται παραδοσιακά με μόνο μαγιονέζα. Δεν φτιάχνεται με γιαούρτι. Απλά μπορώ να αντικαταστήσω όσο μέρος από μαγιονέζα με στραγγιστό γιαούρτι ελληνικό. Και 2% λιπαρά. Εντάξει, και 0% λιπαρά. Δεν με πειράζει, αρκεί να είναι στραγγιστό. Οπότε η ερώτησή μου είναι εξής. Θα κάνουμε γκάλοπ.
Θέλετε να αντικαταστήσω 50, 100, 150, 200 ή 250 γραμμάρια. 250 είναι όλο, έτσι. Ναι, 250 είναι όλο. Όχι. Όσο πιο πολύ αντικαταστήσουμε, τόσο πιο light γίνεται το dressing μας. Να βάλουμε 100. 100 γιαούρτι. Ναι. Ό,τι πει. Εγώ λέω να βάλουμε 100 μαγιονέζα και 150 γιαούρτι. Να το κάνουμε αρκετά light. Οπότε, θα βάλω 100 μαγιονέζα εδώ. Είναι περίπου έτσι δύο, είδατε, γεμάτες κουταλιές σούπας. Και έβαλα 100 μαγιονέζα και 200 γιαούρτι. Εντάξει. Τα άλλαξα. Από 250 πήγα σε 300. Μια χαρά θα βγει. Τέλεια. Ρίχνω το dressing μου μέσα. Και σίζαρ. Εντάξει, βοηθάει πολύ το σφραγιστό γιαούρτι. Γιατί θα απορροφήσει και όλη την υγρασία που θα βγάλει το μείγμα μας εδώ πέρα. Και βέβαια θα ρίξω και την παρμεζάνα μου μέσα. Ανακατεύω. Και όσο παράξενο και σας φαίνεται, κανονικά το Caesar dressing έχει αυτή τη σύσταση και αυτή την υφή. Δηλαδή έχει μικρά κομματάκια μαύρα μέσα που ουσιαστικά είναι τα κομμάτια της αντζούλιας. Καταλαβες. Κανονικά ένα Caesar dressing παραδοσιακό, φίλε μου, πρέπει να έχει αυτή την όψη. Πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε γιατί βάλουμε γιαουρτάκι. Είναι καταπληκτικό, ρε φίλε. Καλό. Ναι, ναι. Κοίταξε, σίγουρα σου βγάζει 100% γεύση Caesar. Δηλαδή έχει πραγματική γεύση Caesar dressing, αλλά είναι πιο ανάλαφρο, πιο καλοκαιρινό, ρε φίλε, γιατί έχει το γιαούρτι μέσα. Λοιπόν, αφήνω το dressing στην άκρη. Έχω και το μαρούλι μου και το επόμενο που έχουμε να ετοιμάσουμε για τη συνταγή μας είναι τι? Το κοτοπουλάκι μας. Πάω να το φέρω από το ψυγείο. Θα κάνουμε τηγανιτό κοτόπουλο, deep fried, οπότε γι' αυτό και είναι δυσαρτημένες από εκεί πέρα, καταλαβαίνετε, γιατί θα τηγανίσουμε το κοτόπουλο, αλλά δεν με πειράζει. Θέλω μόλις ένα φιλέτο κοτόπουλο, δεν θέλω παραπάνω. Εδώ είμαστε. Και αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό, θα κάνω την πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θα πάρω μια ψαρόβαρκα. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, θα πάρω ένα πιατάκι, θα ρίξω ένα αυγό. Μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα, ελπίζω να είναι εδώ μέσα. Εδώ. Απλά η μουστάρδα που έχω εδώ πέρα είναι απαλή. Σε περίπτωση που πάρετε καυτερή μουστάρδα θα βάλετε πολύ λιγότερο η Dijon, τύπου ένα κουταλάκι του γλυκού. Εγώ θα βάλω τόσο, εδώ μέσα. Τέλεια, καταπληκτικά. Αλάτι, πιπέρι. Αλάτι. Πιπέρι. Και θα προσθέσω και δύο κουταλιές της σούπας αλεύρι. Μία. Δύο. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να κάνετε πανέ, κοτόπουλο ή οτιδήποτε θέλετε. Γιατί θα γίνει ψηλό στον αυτόματο πιλότο. Ανακατεύω εδώ το αυγό μαζί με τη μουστάρδα και το αλεύρι και θα πάρω μία πάστα. Που αυτή η πάστα θα κολλήσει κατευθείαν πάνω στο κοτόπουλο και μπορώ είτε να το τηγανίσω κατευθείαν, είτε να το πανάρω μετά σε φρυγανιά και να γίνει έξτρα το πανάρισμα. Το πιάνεις. Λοιπόν. Καταπληκτικό. Φοράω ακόμα γάντια γιατί τώρα θα διαχειριστώ το κοτοπουλάκι μου. Έτσι όπως είναι. Είναι πολύ χοντρό για να ψηθεί ολόκληρο. Βέβαια μπορεί και να ψηθεί ολόκληρο. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι ουσιαστικά να το κόψω στη μέση. Εδώ. Ένα-δύο φιλετάκια. Θα βγάλω και το παραφιλέτο το μικρό που έχει εδώ. Και θα ψήσω αυτά τα τρία κομματάκια. Αυτά θα είναι τα κομμάτια που θα σερβίρω στην σαλάτα μου. Τώρα, έτσι όπως είναι, τα ρίχνω μέσα. Αυτό πάει πίσω. Αυτό πάει πίσω. Και ανακατεύω το κοτόπουλο μαζί με το αλεύρι, το αυγό και τη μουστάρδα. Κοιτάξτε εδώ. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έτσι κατευθείαν να το τηγανίσετε θα έχει μια ελαφριά κρούστα. Δεν θα είναι τόσο έντονη όσο όταν έχετε πάνω φρυγανιά τριμμένη, αλλά σε περίπτωση που θέλετε ένα γρήγορο χωρίς φρυγανιά τριμμένη ή πάνκο ή οτιδήποτε άλλο, αυτό δουλεύει. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε πάνκο. Το πάνκο είναι η ιαπωνική φρυγανιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κανονική φρυγανιά, το ίδιο πράγμα είναι. Απλά η άλλη είναι πιο κίτρινη. Και έτσι όπως είναι, μαζί με το μαριναρίσμα εδώ, πάει κατευθείαν στο πάνκο. Και κατευθείαν στο τηγάνι μου που καίει με το λάδι. Εύκολο. Ανέχει. Για τους λάτρεις του τηγανιτού κοτόπουλου ή γενικά των τηγανιτών χοιρινών και οτιδήποτε άλλο, σνίτσελ, είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για να φτιάξετε γρήγορα το κοτοπουλάκι σας ή το χοιρινό σας και πραγματικά να μην λερώσετε όλη την κουζίνα σας. Λοιπόν, το κοτόπουλο μπήκε μέσα. Αυτό πάει πίσω.
Βγάζω τα γάντια μου. Θα πάμε να δούμε τι κάνουμε εδώ. Πώς μας βλέπεις. Κοίταξε εδώ. Επαναρισματάκι ωραίο. Πρέπει να μην λερωθώ. Προσπαθώ με νύχια και με δόντια σου λέω. Τώρα, καθώς ψήνεται το κοτόπουλό μου εκεί πέρα, πάμε να ετοιμάσουμε τη σαλατούλα μας. Έχω ένα ωραίο πιατάκι εδώ. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει εμένα, να σας πω την αλήθεια, είναι να ανακατεύω καλά το μαρούλι μαζί με το dressing στη σαλάτα. Παραδοσιακά, όταν φτιάχνουμε μια Caesar σαλάτα, να ξέρετε ότι χρησιμοποιούμε το iceberg. Το iceberg είναι το πιο εύκολο μαρούλι που μπορούμε να αγοράσουμε, γιατί ουσιαστικά δεν χρειάζεται πλύσιμο. Χρειάζεται να αφαιρέσουμε το πρώτο φύλλο που έχει εξωτερικά και ίσως να πλύνουμε εξωτερικά. Εσωτερικά είναι πεντακάθαρο, δεν χρειάζεται να το πλύνουμε. Και ενώ αυτό το μαρούλι φαίνεται λίγο δεν φαίνεται. Κοιτάξτε εδώ, πρώτα απ' όλα σαν βάρος δεν είναι λίγο, καταλαβαίνεις ότι έχει ποσότητα. Με το που κόψουμε εδώ πέρα, και ανοίξουμε, έχουμε πάρει έτσι μια πολύ ωραία και μεγάλη ποσότητα. Βέβαια για αυτό το πιάτο, το κάνω έτσι λίγο μεγαλούτσι που θα είναι για 2-4 άτομα. Εδώ είναι. Και εδώ θα κόψω λίγο ακόμα. Δεν μου έφτασε. Θα κόψω και αυτό. Είναι σαν λάχανο το iceberg. Είναι το πιο εύκολο μαρούλι, σαλατικό που μπορείτε να φάτε. Γιατί χρειάζεται λιγότερη φροντίδα από όλα τα υπόλοιπα. Και το Caesar dressing μας είναι έτοιμο για να ανακατέψουμε με τη σαλάτα μας. Οπότε, έτσι όπως είναι, για τη συγκεκριμένη σαλάτα θα χρησιμοποιήσω περίπου 2 κουταλιές σούπας, άντε 3. Δεν είναι πολύ, θυμηθείτε ότι έχει γίνει με γιαούρτι. Φροντίζουμε το dressing να πάει παντού. Τώρα δεν θέλω να λερώσω το πιάτο, αλλά κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο που έχει γίνει. Παναγία μου. Είναι φανταστική και αυτό που πραγματικά χρειάζεται τώρα η Caesar σαλάτα μας από πάνω είναι κοτοπουλάκι και ό,τι άλλο τραβάει η ψυχή σας. Μοναδικό. Δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Τώρα, το κοτόπουλο μου είναι έτοιμο. Το βγάζω. Πώς το βλέπεις, Μίτσο, από χρώμα. Πού ήσουν, χαθιές. Έβλεπα το κοτόπουλο πανέ και χάθηκα λίγο. Πώς το βλέπεις από χρώμα. Τέλειο. Κοίταξε εδώ. Θες να ακούσεις, άκου. Θα έρθω. Θα ακούσεις, Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Κοίτα εδώ. Πόσο ζουμερό που είναι. Το έχεις κάνει τέλειο. Και εδώ. Έλα, εντάξει, ξέρω ότι σ' αρέσει και θες να φας ένα κοτοπουλάκι. Έλα. Δε, παιδιά, τον έλα. Περίμενε. Μου βάζεις και dressing. Εντάξει, απίστευτο. Εντάξει. Θες και εσύ η δομήση. Μου φτάνει για τη σαλάτα εμένα τα δύο κομμάτια, δεν έχω πρόβλημα. Όχι. Λοιπόν, το κοτόπουλο πάει πάνω στη σαλάτα μας. Εδώ είμαστε. Και εδώ. Έχω λίγα κρουτών. Ακόμα και βίντεο για το πώς μπορείτε να κάνετε κρουτών έχουμε βέβαια. Στο site μας. Εδώ. Τι θέλω, παρμεζανούλα. Εδώ είμαστε. Δεν μου είπες πώς ήτανε. Είναι τέλειο. Άρρωστο, έτσι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Τόσο light dressing είναι όσο. Καλά, τόσο γευστικό. Το θέμα δεν είναι μόνο ότι είναι light. Ναι, γευστικό είναι σίγουρο. Δεν το συζητάμε αυτό. Άλλο επίπεδο εκεί. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε στην επόμενη συνταγή. Για τη σαλάτα Caesar με κοτόπουλο πανέ, στον πολυκόφτη βάζουμε τις αντζούγες, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, το ξύσμα λεμονιού, τον χυμό λεμονιού και χτυπάμε καλά. Σε μπολ βάζουμε τη μαγιονέζα, το γιαούρτι, το μείγμα από τον πολυκόφτη, την παρμεζάνα, ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι και αφήνουμε στην άκρη. Για το κοτόπουλο, σε μπολ βάζουμε το αυγό, τη μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι, το αλεύρι, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Σε άλλο μπολ βάζουμε το πάνκο και αφήνουμε στην άκρη. Κόβουμε το κοτόπουλο σε λεπτές φέτες και τις βάζουμε στο μπολ με το μείγμα του παναρίσματος. Ανακατεύουμε καλά για να καλυφθεί όλη η επιφάνειά τους. Μεταφέρουμε στο μπολ με το πάνκο, τηγανίζουμε σε τηγάνι με σπορέλαιο σε μέτρια φωτιά και αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί. Για τη σαλάτα, κόβουμε το iceberg σε μεγάλα κομμάτια, τα βάζουμε στο μπολ σερβιρίσματος, προσθέτουμε το dressing και ανακατεύουμε.
Κόβουμε το κοτόπουλο σε φέτες, τις βάζουμε στο μπολ με τη σαλάτα, προσθέτουμε τα κρουτόν, την παρμεζάνα και σερβίρουμε.